Θέλω λοιπόν να μου πείτε για αυτή την εκδήλωση, πότε θα γίνει και λίγα λίγα τα έδωσα. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει ήδη στις 8 του Μαΐου, Κυριακή Θωμά, και είναι μια μετάφραση στα σύγχρονα ελληνικά και ποιητική απόδοση της Αποκάλυψης, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Όταν ξεκινήσαμε στο Μιχάλης Κακογιάννης με τον Γιώργο τον Καραμίχο, στο ρόλο του αναγνώστη και μια παρουσία με ένα κουιντέτο εγχόρδων και φυσικά ένα βίντεο με εικαστικές απεικονίσεις της Αποκάλυψης από το 950 μετά Χριστόν μέχρι το 1878. Πήγε πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα σε λίγο καιρό να παρουσιάσουμε στις Βρυξέλλες σε ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα του Σαν Μισελ, σε μια διαφορετική όμως εκδοχή, την εκδοχή της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας. Χωρίστηκε το έργο σε ρόλους, μπήκε χορός, αναγνώστες και γενικά ήταν μια παράσταση που χαρακτηρίστηκε με τα καλύτερα λόγια. Είχε και πάλι πορεία, βρέθηκε στο Λονδίνο το προηγούμενο 8 μήνα, το Μάρτιο. Στις 5 Μαρτίου παίχθηκε στο Καθεδρικό Ναό του Λονδίνου και εκεί ήταν κάτι το μοναδικό. Το μοναδικό γιατί ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που η Αποκάλυψη παρουσιάζεται σε ένα Ορθόδοξο ναό και μάλιστα ολόκληρη και θεατροποιημένη. Ήταν πραγματικά κάτι το συγκλονιστικό. Ο επιβλητικός ναός, ο λόγος, η μουσική, η βυζαντινή χοροδία της Αρχιεπισκοπής Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας ήρθαν και αδέσαν και δημιουργήσαν ένα εκπληκτικό πράγμα. Εδώ στην Άρτα πόσο είναι η απόδοση του έργου αυτού, η απόδοση του, τι θα συμμετέχει. Ναι, η απόδοση του έργου είναι στην πρώτη της μορφή με μια μικρή τροποποίηση. Αντί για ανάγνωση από τον Γιώργο Καραμίχο θα έχουμε ανάγνωση από μένα και ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο του ραδιοφώνου, τον δημοσιογράφο και μουσικό παραγωγό, τον Γιάννη Γαβρέλη. Και αντί για κουιντέτο εγχόρδων, θα έχουμε ένα χορό βυζαντινό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Πάλι και αυτό για πρώτη φορά γίνεται. Παράλληλα θα υπάρχει το βίντεο της αρχικής παράστασης και νομίζω ότι οι εντυπώσεις που θα αφήσει δεν θα ξεχαστούν εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.